Σήμερα αγαπητοί φίλοι και επισκέπτες του CNAGR και της διαδικτυακής μας τηλεόρασης, φιλοξενούμε ένα ιδιαίτερο πρόσωπο, τον κύριο Μιχάλη Γαρεφαλάκη, ο οποίος είναι ο διευθυντής της Μαρίνας Αγίου Νικολάου. Μιας μαρίνας η οποία είναι στολίδι για τον τόπο μας. Πολλά έχουν ακουστεί, όπως συνήθως γίνεται, είτε καλά είτε άσχημα. Εσείς είστε ένα... Δεν θα ήθελα να σας χαρακτηρίσω τεχνοκράτη των μαρινών, αλλά προέρχεστε μέσα από τον τουριστικό χώρο. Ακριβώς. Όλοι γνωρίζουμε τη θητεία σας στο Elunda Beach για δεκαετίες. Είστε ένας άνθρωπος του τουρισμού. Ήρθατε λοιπόν τα τελευταία πόσα χρόνια είστε στην Ελλάδα? Από το 2015, Φεβρουάριο του 2015. Εδώ. Τι βρήκατε, τι συναντήσατε τότε και πώς είμαστε σήμερα? Ο λόγος που ήρθα στη Μαρίνα με παρότρινση του Δήμου ήταν επειδή έπρεπε να συνειδητοποιήσει η ίδια η Μαρίνα αλλά και ο κόσμος το τουριστικό προϊόν και όχι ένας φορέας δημοσίου. Μάλιστα. Υπάρχει μεγάλη διαφορά και οι προοπτικές για τον εναλλακτικό τουρισμό ανάμεσα στους φορείς και στον τουρισμό. Είναι ένα μεγάλο γκάπ που πρέπει να καλυφθεί. Ο λόγος που ήρθα εδώ λοιπόν ήταν για να λειτουργήσει η Μαρίνα σαν τουριστικό προϊόν. Μαρίνα έχει λειτουργεί σαν μια εταιρεία, σαν μια ΑΕ, ναι, έτσι, δεν έχει σχέση με... Ακριβώς, ναι. Είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με ΑΕ, ανώνυμη εταιρεία. Άρα με ιδιωτικά κριτήρια. Ακριβώς, ναι, αλλά φανταστείτε όμως ότι το προσωπικό υπάγεται στην ενιαία αρχή πληρωμών. Μάλιστα. Το μισθολόγιο δημοσίου, δηλαδή είμαστε λίγο... Λίγο μπέρδεμα. Ναι. Όπως όλο το δημόσιο. Πώς ήταν η κατάσταση όταν ήρθατε και αναλάβατε? Δεν θεωρώ ότι ήταν άσχημη, αλλά δεν είχε το τουριστικό προϊόν τόσο αναπτυχθεί όσο ήθελα εγώ. Η ταυτότητα δηλαδή, έτσι. Δηλαδή, η ταυτότητα της Μαρίνας πριν ήταν ένας φορέας που λειτουργούσε σωστά, αλλά με δομές δημοσίου. Είτε αγγυλώσεις ήταν αυτά, αλλά είχε και πολλά υπέρ. Και νοοτροπίες του δημοσίου. Ακριβώς. Έτσι. Αυτό που καταφέραμε εδώ ήταν να περάσουμε από το 15, 16, 17, σιγά σιγά, γιατί δεν γίνονται όλα σε μια μέρα, και στους πελάτες, αλλά και στην πόλη γύρω, την πραγματικότητα της Μαρίνας σαν εναλλακτική μορφή τουρισμού. Έχει περάσει. Νομίζω ναι. Έχει περάσει. Οι πελάτες το έχουν αποδεχτεί και ο κόσμος άρχισε σιγά σιγά και συνειδητοποιεί τι είναι η Μαρίνα. Με την εξωστρέφεια που περάσαμε στους πελάτες μας, κάνοντας διάφορες δράσεις, δηλαδή παρενθεσούλα, ναι, υπάρχει ένα εβδομαδιαίο πρόγραμμα δράσεων πελατών, το οποίο λειτουργεί τα τελευταία χρόνια. Ένα παράδειγμα είναι ότι κάθε Κυριακή έχουμε ένα barbecue που διοργανώνεται από τους πελάτες και εμείς συμμετέχουμε. Είναι μόνο για τους πελάτες μας. Περνάνε καλά. Την Δευτέρα και Πέμπτη, προ-COVID, αλλά θα ξαναρχίσει την επόμενη εβδομάδα, έχουμε γυμναστική στον καζόν για τις κυρίες που μένουν μέσα. Γιατί έχουμε να πω ότι έχουμε μέσα τώρα, σήμερα, έχουμε 78 πελάτες. Μένουν μόνιμα μέσα στην Μαρίνα, έτσι. Καταφέραμε και περάσαμε και αυτό που είπα τώρα. Δεν είναι ελιμενιζόμενοι, είναι πελάτες πλέον. Μάλιστα. Είναι καταναλωτές. Που οι περισσότεροι από αυτούς ή έχουν επιχειρήσεις ή είχαν επιχειρήσεις, τα λεφτά από το εξωτερικό τα καταναλώνουν εδώ, στη Μαρίνα. Είναι δηλαδή, έτσι ο τρόπος ζωής. Ακριβώς. Να ρωτήσω όμως κάτι. Βλέπουμε μαρίνες σε άλλα μέρη της Μεσογείου, του κόσμου κλπ. Ας πούμε στην Κύπρο, μου έχει κάνει ιδιαίτερη εντύπωση, που βλέπουμε ωραίες κτηριακές εγκαταστάσεις, ωραία πράγματα, δηλαδή μία άλλη έτσι, εμφάνιση και νοοτροπία και λέμε γιατί όχι εμείς. Τι ακριβώς συμβαίνει εκεί? Δυστυχώς για μας δεν μπορούμε να συγκριθούμε με μαρίνες εξωτερικού. Παρ' όλα αυτά έχουμε ανεβάσει ένα πολύ καλό επίπεδο και οι μαρίνες τα τελευταία χρόνια κάνουν πολύ σοβαρή δουλειά. Έχει δημιουργηθεί το Greek Marine Association που διεκδικούν πράγματα από το κράτος, πράγμα που δεν υπήρχε πριν. Είμαστε μέλος σίγουρα σε αυτό μαζί με τις υπόλοιπες μαρίνες, ένα σοβαρό αριθμό μαρινών και από εκεί με άμεση πρόσβαση από Αθήνα που είναι ευκολότερο για αυτούς έχουμε καταφέρει να κάνουμε πράγματα. Με τους πελάτες τώρα αυτό που ήθελα να τονίσω προηγουμένως είναι ότι σαν τουριστικό προϊόν εμείς καταφέραμε να κάνουμε πράγματα και να κάνουμε τον πελάτη με την εξωστρέφεια να βγει στην αγορά και να τον δει η αγορά περισσότερο από ό,τι τον έβλεπε πριν. Αυτό που είπα ότι έχουμε εβδομαδιαίο πρόγραμμα δράσεων για τους πελάτες. Ναι. Υπάρχει μια, ίσως το έχετε δει, μια μικρή ομάδα darts που ασχολείται κάθε Τρίτη. Υπάρχει κάθε Πέμπτη. Έχουν κάποιες δραστηριότητες και αυτοί είναι Βρετανοί, πρέπει να είναι πιο οι περισσότεροι. Έχουμε Ολλανδούς πολλούς. Γιατί τρελαμένοι με τη Φόρμουλα 1, ναι, bridge, κάποια παράξενα πράγματα. Ακριβώς. Υπάρχει Men's Night Out, υπάρχει Παρασκευή έξω
σε ντόπια μαγαζιά που οι ίδιοι το διοργανώνουν πάλι με τη βοήθεια τη δικιά μας για να τους... Μια μικρή κοινωνία ενδράσει. Ακριβώς. Έτσι. Ναι, η μικρή κοινωνία αυτή είναι ένα μικρό χωριό. Μάλιστα, 78 είναι... ναι. Και οι στατιστικές λένε σε αυτούς που ζουν στα σκάφη τους εδώ, από το έσοδο που έχουν γύρω στο 70% επανατοποθετείται στην αγορά. Στην αγορά. 70% στην αγορά. Αν θέλουμε να δούμε την επανατοποθέτηση ανά σκάφος, φανταστείτε ότι ένα σκάφος που κάνει χ λεφτά θέλει ανά 2 χρόνια το 20% του χ για συντήρηση. Η τάση της φιλοξενίας γενικά, όχι μόνο των μόνιμων και άλλων σκαφών κλπ. Τα τελευταία χρόνια είναι ανωδική ή σταθερή? Έχουμε μία λίστα αναμονής σε 40 σκάφη, από τα οποία τα 8 έχουν δώσει προκαταβολή και έρχονται τώρα εντός των ημερών. Αν περπατήσετε στην Πέρνα θα δείτε ότι έχει κενές θέσεις. Αυτές οι κενές θέσεις δεν είναι πραγματικές θέσεις κενές, είναι σκάφη που είναι ελιμινιζόμενα, αλλά έχουν βγει για διαχείμαση, συντήρηση κλπ. Α, κατάλαβα. Το ίδιο, οι κενές θέσεις το καλοκαίρι φαίνονται διαφορετικά. Και η λίστα αναμονής αυτή είναι βάση, ξέρω εγώ, χαμηλών τιμών, ανταγωνισμού? Όχι. Ή οι τιμές μας είναι και... χαμηλές, ναι. Αλλά δεν είναι τόσο χαμηλές ώστε να είναι αυτή η πρόκληση για να έρθουν. Κατάλαβα. Η πρόκληση για να έρθουν εδώ είναι με μικροπράγματα, αλλά είναι σοβαρά για αυτούς. Είναι καταρχήν το μικροκλίμα. Δεν μας πειράζει ο βοριάς. Το μικροκλίμα εδώ στη Μαρίνα, εκτός από ότι γενικά το κλίμα στον Άγιο Νικόλαο είναι αυτό που ξέρουμε όλοι, στη Μαρίνα ο βοριάς δεν μας πειράζει καθόλου. Μάλιστα. Μας πειράζει ο νοτιάς και ο νοτιοανατολικός, ο οποίος είναι σπανιότερος όλων των ανέμων. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Είναι η ασφάλεια που νιώθουν, γιατί έχουμε δικτυώσει τη Μαρίνα. Έχουμε παντού 24 ώρες υπεύθυνο ελιμενισμού. Τι υπηρεσίες προσφέρει αυτή τη στιγμή η Μαρίνα? Εγώ έχω ένα σκάφος. Δεν έχω, αλλά λέω αν είχα. Ναι, ναι. Και θέλω να έρθω για 15 μέρες στον Άγιο Νικόλαο, στη Μαρίνα του Αγίου Νικολάου. Τι μου προσφέρετε? Για τις 15 μέρες αυτές θα βρείτε. 15, δεν ξέρω τώρα τα range, ναι. Πώς παίζουν, ας πούμε. Ο στόχος είναι αυτές οι ημερομηνίες, από 3 μέχρι 2 μήνες. Αχα, εμείς, ναι. Γιατί έχουμε ετήσια συμβόλαια και είμαστε κορεσμένοι στα ετήσια. Έχουμε υπερπληρότητα στα ετήσια συμβόλαια. Οι κενές θέσεις που θέλουμε να καλύψουμε είναι αυτό που είπατε, των 15 ημερών ή μέχρι και ένα μήνα. Τι θα μου προσφέρετε? Ίσως και λίγο παραπάνω. Καταρχήν την ασφάλεια. Την ασφάλεια του χώρου. Mm-hmm. Υπάρχει ασφάλεια στο χώρο. Υπάρχει 24ωρη περίπολων αυτών με κάμερες δικτυωμένες που παρακολουθούνται και έτσι μπορούμε να δούμε αν συμβεί κάτι, πώς θα το διορθώσουμε. Mm-hmm. Αυτό έχει λειτουργήσει πάρα πολλές φορές. Υπάρχει μια οργανωμένη κοινωνία μελών με ανοιχτή την πρόσκληση σε όλους για να ενταχθούν έστω και τις 10 μέρες. Και σαν υποδομές εδώ, εκτός το travel lift που είναι σημαντικό για την λειτουργία της διαχείμανσης, έχουμε οργανώσει τις τουαλέτες μας, τα WC, τα ντουζ πελατών, υπάρχουν πλυντήρια πελατών, τώρα πήραμε ένα καινούριο, αλλάξαμε τον dry clean, έχουμε χώρο δανειστικής βιβλιοθήκης, mm-hmm. υπάρχουν οι δράσεις πελατών που, όπως είπα προηγουμένως, που κάνουμε μεταξύ, δηλαδή η κοινωνία μας, και η ασφάλεια και οι υποδομές νομίζω ότι είναι αρκετές. Υπάρχει σχέδιο για κάτι άλλο μελλοντικά? Επί του παρόντος, όχι τώρα. Επί του παρόντος όχι. Όχι τώρα. Να έρθουμε σε κάτι πιο επίκαιρο. Διοργανώνεται σε λίγες μέρες η νούμερο ένα, έκθεση ναυτιλιακών ειδών. Έκθεση θαλασσίου τουρισμού. Θαλασσίου έχει τουρισμού, να κάνει με τη θάλασσα. Ναι. Θαλάσσιου τουρισμού. Τι αντικείμενο έχει αυτή η έκθεση? Ο θαλάσσιος τουρισμός σε εμάς είναι το αντικείμενό μας. Στην έκθεση τι θα... Θα έρθει κόσμος για να δει τους εκθέτες, οι οποίοι εκθέτες είναι όσοι ασχολούνται με σκάφη, από πωλήσεις και κατασκευές σκαφών, συντήρηση σκαφών, αλλά και διάφορα άλλα παρελκόμενα όπως τέντες, μουράβιες, υλικά, αλλά και γύρω από αυτά για τη Μαρίνα. Αλλά σίγουρα θα έχουμε και έχουμε ήδη συμφωνήσει με κατατόπους άλλους, όπως υπάρχει σοβαρή πιθανότητα να έρθουν τουριστικά σκάφη για να δείξουν το προϊόν τους. Mm-hmm. Υπάρχει σοβαρή πιθανότητα να έρθουν σχολές καταδυτικές για να δείξουν και αυτές. Μέχρι, ναι, τώρα, ναι, μέχρι τώρα πάμε καλά. Πάει καλά. Είμαστε πολύ κοντά στο... Σε αυτή την έκθεση θα έχουν δικαίωμα να έρθουν και απλοί επισκέπτες. Δεν είναι μόνο ένας επαγγελματίας.
Δηλαδή, εμείς που δεν ασχολούμαστε, μπορούμε να έρθουμε να δούμε. Η προσέλευση είναι ελεύθερη. Δεν είναι που λέει μόνο για εμπόρους, μόνο για επαγγελματίες κλπ. Να πούμε λίγο τις ημερομηνίες. 14 του μηνός θα αρχίσουμε εμείς και 15, 16, 17 θα είναι η έκθεση. 15 μεσημέρι, Παρασκευή, μέχρι και Κυριακή 17 μεσημέρι. 17. Να ρωτήσω κάτι το οποίο μας το έχουν θίξει και σας το μεταφέρω. Σε αυτή την έκθεση θα υπάρχει και το δικαίωμα, αν θέλει κάποιος, να αγοράσει κάτι. Κατά πόσο αυτό είναι, μπορεί να συμβεί. Δηλαδή, συνήθως στις εκθέσεις πάνε αυτοί που ενδιαφέρονται και παίρνουν προσπέκτους κλπ. Εδώ όμως θα μπορούν να κάνουν και αγορά, δηλαδή με απόδειξη, με τιμολόγιο, δεν ξέρω, οτιδήποτε. Πώς γίνεται, είμαι λίγο... Μέχρι τώρα δεν έχουμε μεγάλη συμμετοχή από πολιτές λιανικής. Ναι. Για να έχουμε θέμα ότι θα πουλήσει εκείνη την ώρα. Σίγουρα δεν μπορούμε να τα απαγορέψουμε, να κάνει μια συμφωνία. Είναι για όλους αυτό, έτσι. Για όλους. Ναι. Δηλαδή, ένα σαν να πηγαίνουμε στο Βερολίνο και να λέμε, όχι, δεν θα κλείσετε συμφωνίες εδώ, γιατί θα δεχτούν τα ντόπια μαγαζιά. Μάλιστα. Υπάρχουν, έχετε κάνει προσκλήσεις εσείς και στα τοπικά κλπ. Ναι, σε όλους. Σε όλους όσους συνεργαζόμαστε και σε ανθρώπους που δεν συνεργαζόμαστε, τους ενημερώσαμε για την έκθεση. Οπότε και αυτοί μπορούν να έρθουν. Ευχαρίστως, ναι. Ναι. Να ρωτήσω κάτι. Γιατί κάποιες φορές, θα μου πείτε, είναι θέμα ασφάλειας. Κάποιες φορές, ας πούμε, κλείνεται και δεν αφήνεται την προσέλευση. Ας πούμε, προχθές στην παρέλαση υπήρχε θέμα που θα πάει ο κόσμος που έχει έρθει. Και υπήρχε αστυνομία συνήθως και δεν άφηνε πρόσβαση στη Μαρίνα. Αυτό το κάνετε καθαρά για λόγους ασφαλείας? Όχι. Μέσα από τη Μαρίνα, από εδώ, τις μπάρες, τις εσωτερικές, λογικά δεν πρέπει να επιτρέπεται, γιατί έχουμε πολλά σκάφη διαχείμασης. Αν ένα αυτοκίνητο. Αυτό γινόταν έξω. Έξω δεν έγινε από εμάς. Προφανώς ήταν κάποιος πολιτικός ή κάποιος άλλος που θέλανε να διασφαλίσουν την. Δεν ήταν αφήσανε, από εμάς. Εμάς ήταν ελεύθερο. Καταλαβαίνετε και εμείς λαμβάνουμε διάφορα πράγματα. Από εμάς ήταν ελεύθερο. Μάλιστα. Από εμάς ήταν ελεύθερο. Δεν ξέρω ποιος. Πόσα άτομα απασχολείται στη Μαρίνα? Αυτή τη στιγμή είμαστε 23 άτομα με τα προγράμματα που τρέχουμε, μόνιμοι, αορίστου δηλαδή, αλλά και επισύμβαση. Καταφέραμε, και αυτό το βρήκαμε από αρχήν από την προηγούμενη διοίκηση, αλλά το συνεχίσαμε και το μεγαλώσαμε, και μπήκαμε σε προγράμματα που μας διασφαλίζουν προσωπικό. Όπως έχουμε καταφέρει και έχουμε πάρα πολλά αμαία. Πολύ καλό αυτό, τα οποία αμαία πρέπει να είναι όμως το πρόβλημα το αμαία που θα έχουν, να μην τους δυσκολεύει στην εργασία τους. Καταφέραμε και έχουμε αμαία πολλά. Έχουμε προγράμματα, το 55+, που είναι προσυντάξιμα και είναι για διετία κι αυτά. Καταφέραμε και μονιμοποιήσαμε ή κάναμε αορίστου ανθρώπους αμαία, που είναι ένας νόμος που τον βρήκαμε, η τωρινή διοίκηση, η προηγούμενη διοίκηση. Και έτσι έχουμε πάει πάρα πολύ καλά. Αυτό που καταφέραμε πάλι με τη Μαρίνα είναι να αλλάξουμε τις θέσεις ελιμενισμού και να αυξήσουμε το έσοδο της Μαρίνας. Μάλιστα. Δηλαδή, επανατοποθετήθηκαν τα σκάφη σε ανάλογες θέσεις, έγινε αναδόμηση των σκαφών ανάλογα τα μήκη που είναι το καθένα και τη θέση που μπορεί να είναι, και έτσι πήραμε παραπάνω θέσεις και μπορέσαμε και αυξήσαμε και το έσοδο. Μάλιστα. Αυτό είναι θετικό. Υπάρχουν θέματα πληρωμών, χρέη κλπ. Πάντα. Υπάρχουν και σε μια περίοδο κρίσης, προσπαθούμε να το διαχειριστούμε. Μάλιστα. Υπάρχει μια ελάχιστη, όσο επιτρέπει όμως ανοχή. Γιατί σαν εταιρεία δημοσίου δεν είναι δικαίωμα δικό μου να διαχειριστώ ή να διαπραγματευτώ το χρέος. Πρέπει να κινείσαι ανάμεσα σε στάνταρ. Τι περιθώρια σου δίνει ο νόμος. Μάλιστα. Έχετε να προσθέσετε κάτι άλλο? Για την έκθεση ήθελα να πω ότι είναι η πρώτη φορά που γίνεται στην Κρήτη. Έχουν γίνει σε άλλες εκθέσεις σε μαρίνες στην Αθήνα και στον Πειραιά κλπ. Στον Άφλιο είχε γίνει προ-COVID μια μεγάλη γιώτινη για σκάφη. Εμάς εδώ θα έρθουν κατασκευαστές σκαφών από Αθήνα, θα έρθουν πολιτές σκαφών. Και θέλουμε να καθιερωθεί. Είναι σε διοργάνωση αυτό, κύριε Γαριφάνη, το επιμελητήριο? Το επιμελητήριο είναι ο βασικός διοργανωτής, στηρίζεται από τα Υπουργεία και εμείς παραχωρούμε το χώρο, αλλά και την. Αναλαμβάνεται και την ευθύνη για να το στήσετε όλο αυτό εδώ πέρα, έτσι. Υπάρχει ιδιωτική εταιρεία που θα φέρει τα περίπτερα και θα στήσει το αρχιτεκτονικό. Εμείς λειτουργούμε βοηθητικά. Μάλιστα. Νομίζουμε ότι, εγώ προσωπικά δηλαδή, ο στόχος είναι να καθιερωθεί αυτή η έκθεση, ένας χώρος που θα δημιουργηθεί για χώρο συνάντησης. Οι ημερομηνίες δεν επιλέχθηκαν τυχαία, είναι αρχή της σεζόν. Θα μπορούσαμε
να δούμε λίγο πριν, λίγο μετά. Κάθε αρχή και δύσκολη, όπως λέω. Αλλά θέλουμε να πετύχουμε για να καθιερωθεί και να επαναληφθεί του χρόνου και την επόμενη χρονιά. Γιατί να μην γίνει θεσμός. Δεν έχει ξαναγίνει στην Κρήτη αλληλεπίδραση για να έχουμε κάπου να πατήσουμε. Μάλιστα. Οπότε προσπαθούμε για το καλύτερο. Καλή επιτυχία και ευχαριστούμε πολύ. Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ.